Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε, πώς είσαστε λοιπόν, να έχετε μια όμορφη Τετάρτη μεσημέρι, ξεκινάει το vlog, θα έχουμε μέσα μαγειρική, θα έχουμε μέσα, μπορείς να σας βάλω κάποια κομμάτια από κάποια βιντεάκια που είχα πάει στην Αριδαία, εννοείται και φωτογραφίες από, που είχα πάει κάπου με τον Παύλο ένα διήμερο Σαββατοκύριακο σε ένα ξενοδοχείο, δεν θυμάμαι τώρα, Αχλαδονήσια, Χαλιδονήσια, το είπα, εντάξει. Χαλιδονήσια. Δεν βγάλαμε προσωπικές φωτογραφίες, δεν μας αφήνανε. Θα σας δείξω μόνο κάποια ποτάμια και αυτά, τη θάλασσα και το ξενοδοχείο και στην πισίνα που καθόμασταν κτλ. Θα σας δείξω μαγειρική αρκετή, γλυκό, γαλατόπιτα, σουβλάκια. Θα σας δείξω πολλά, πάρα πολλά θα τα δείτε. Και θα το κλείσουμε το βίντεο. Στο κλείσιμο θα έχει τα μέρη που πήγαμε, να τα δείτε έτσι θα είναι. Λοιπόν, ξεκινάμε με τη μαγειρική. Τα λέμε λοιπόν στο τέλος του βίντεο. Γεια σας! Λοιπόν παιδιά, όπως σας είπα, θα φτιάξουμε σουβλάκια. Έχω βάλει εδώ πέρα μέσα στο χοιρινό μουστάρδα, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη και κύμινο. Και εδώ καίει το τηγάνι. Θα τα αφήσουμε και θα ρίξουμε και πιπεριές που είναι ψιλοκομμένες και θα σας δείξω τα υπόλοιπα συνέχεια για να δείτε ήδη το λάδι έχει κάψει. Λοιπόν, ήδη βλέπετε έχει πάρει κάποιο χρωματάκι. Έχω ρίξει και τις πιπεριές μέσα, τις έχω κάνει ροδέλες. Θα το αφήσουμε να γίνει, θα βάλουμε και λίγο νεράκι για να γίνει ίσα ίσα. Όχι πολύ, έτσι κάνα δεκάλεπτο. Και θα συνεχίσουμε, τώρα θα δείξω και τις πίτες πως γίνονται, αλάδωτες, για πιο υγιεινά. Και μην ξεχνάμε αυτό που σας είπα και στην αρχή του βίντεο, θα σας κάνω γαλατόπιτα. Και θα δείτε πως κάνω φυσικό χυμό σάλτσας. Λοιπόν, θα σας τα δείξω σε λίγο που θα είναι έτοιμα. Παιδιά, είναι έτοιμο το κρέας μας, είναι πεντανόστιμο που δοκίμασα. Κοιτάξτε πως έχει δέσει η σάλτσα. Ναι, θολώνει η κάμερα, ok. Και έχω βάλει εδώ να τηγανίσω πατατούλες και μετά τις πίπες. Τα λέμε λοιπόν σε λίγο, θα σας τα δείξω όλα μαζί. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είσαστε. Λοιπόν, είναι η δεύτερη μέρα από το vlog που σας δείξα το φαγητό, τα σουβλάκια και σήμερα θα φτιάξουμε αρακά αυγό λέμονο και γαλατόπιτα. Και θα σας δείξω πώς να κάνετε σάλτσα χυμό, γιατί έχω πάρει κάτι ντομάτες και τα λοιπά, που είναι για να τις κάνεις σε χυμό σάλτσας. Αυτό το κάνω βασικά, σας δείχνω τώρα, για άτομα που δεν ξέρουν να μαγειρεύουν, είναι φοιτητές, φοιτήτριες κτλ. Σας δείχνω μαγειρική. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τα υλικά. Εδώ στη λεκάνη έχω πατατούλες, καρότο και κρεμμύδι και εδώ είναι ο αρακάς, η κατσαρόλα από εκεί. Θα τα πω λίγα-λίγα πώς γίνονται, σε λίγο, τα υλικά και όλα. Για να ξέρετε και εσείς πώς θα γίνει το φαγητό. Και μετά έχει η γαλατόπιτα και πώς γίνεται και ο χυμός σάλτσας. Παιδιά, βλέπετε εδώ πέρα. Έχω βάλει τον αρακά, τις πατάτες, το κρεμμύδι, το καρότο, τα τσιγαρίζουμε και μετά θα βάλουμε νερό για 40 λεπτά, να το αφήσουμε να γίνει και μετά θα κάνουμε το αυγό λέμονο. Άρα τα λέμε όταν θα είναι η ώρα να σας δείξω το αυγό λέμονο. Λοιπόν παιδιά, τώρα θα σας δείξω πώς θα κάνουμε σάλτσα φρέσκια για να έχουμε για τα φαγητά μας. Καταρχήν θα σας δείξω τα υλικά. Θα πρέπει να βγάλετε τη φλούδα και το κάνετε μέσα στο μούλτι, γιατί γίνεται πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Αλλά κάποιοι, οι παλιές ας πούμε, οι μαμάδες μας, το κάνουν στο τρίφτη. Οπότε θα σας δείξω τα υλικά για να το κάνετε κι εσείς για να μάθετε. Έχω εδώ τις ντομάτες. Είναι τέτοιες έτσι ώστε να γίνουν ειδικές για σάλτσα. Έχω το μούλτι εδώ, έχω εδώ πέρα σέλινο και πιπεριές για πιο να πάρει γεύση κτλ. Αυτές λοιπόν τις ξεφλουδίζουμε όλες, τις βάζουμε στο μούλτι σιγά σιγά και τις κάνουμε χυμό. Και θα σας δείξω και το αποτέλεσμα. Λοιπόν παιδιά, εδώ έχω κόψει και έχω ξεφλουδίσει τις ντομάτες. Έχω πιπεριές που θα βάλω μέσα και λίγο σέλινο, θυμάμαι την αυτό, έτσι για πιο γεύση. Και θα τα βάλουμε στο μούλτι όλα αυτά να πολτοποιηθούν για να γίνουν ένας ωραίος ντοματοχυμός για τα φαγητά μας. Και σας ξαναδείχνω το ίδιο κομμάτι, συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία.
Βλέπετε πως γίνεται τώρα, δεν ακούτε πολύ τη φωνή μου γιατί είναι αυτό. Οπα. Και δεν το αποτέλεσμα. Έτσι. Και αυτό θα να ξέρετε πολύ καλά, μισό λεπτό να δείτε και εμένα, μισό λεπτό. Παιδιά, βλέπετε εδώ πέρα, το έχω βάλει στο μούλτι για να το κάνω. Είναι και οι υπόλοιποι ντομάτες εδώ. Εδώ στο ξύλο κοπής έχω κόψει περιά το σέλινο και τα λοιπά, γιατί θα πολτοποιήσουμε και αυτά και τα ενώσουμε όλα με τη σάλτσα. Και θα σας δείξω το αποτέλεσμα. Για να δούμε λίγο εδώ πώς κάνει. Κοιτάξτε πώς το κάνει. Και είναι έτοιμο να το βάλουμε μέσα στο μπολ και να λιώσουμε τις υπόλοιπες ντομάτες για να πολτοποιήσουμε όλα μαζί μετά για να γίνουν ένα. Και αυτό, αν το ξέρετε, ότι είναι ένας πολύ ωραίος και οικονομικός τρόπος ώστε να κάνετε δική σας σάλτσα με τη γεύση που θέλετε εσείς. Εγώ τώρα θα βάλω λίγο πιπεριά, το ένα το άλλο. Αλλά την πέμπτη δεν θα το βάλετε τώρα, προς Θεού. Θα το βάλετε σε πολυπάκ και στην κατάψυξη. Και κατά φορά που θέλετε να κάνετε ένα φαγητό με σάλτσα, είναι λαδερό, είναι γιουβέτσι, είναι κάτι. Θα χρησιμοποιείτε αυτό. Γιατί να επαναγοράζετε, ενώ μπορείτε να το κάνετε οικονομικά στο σπίτι. Λοιπόν, τελειώνει η διαδικασία. Σας δείχνω μετά και λίγο και πιπεριές και τα λοιπά πώς γίνονται. Πώς θα τα κάνουμε στο μούλτι και πάμε να δούμε πώς θα βάλουμε τα αυγά μέσα στον αρακά αυγό λέμονο και μετά έχει γλυκό γαλατόπιτα για το τέλος. Να φάμε και ένα γλυκό, έτσι δεν είναι? Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν παιδιά, εδώ έχω πολτοποιήσει τις πιπεριές και το σέλινο. Εδώ είναι ο χυμός που φτιάξαμε προηγουμένως και αυτό εδώ θα το ρίξω εδώ μέσα να ανακατέψω και θα το βάλω σε πολυπάκ. Λοιπόν, θα το ανακατέψω. Τώρα με ένα χέρι δεν μπορώ γιατί είμαι και μόνη μου. Θα σας το δείξω και το βάζουμε σιγά σιγά σε πολυπάκ για να, δείξετε, να σας δείξω πώς θα το κάνετε κι εσείς. Λοιπόν παιδιά, το ανακάτεψα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Εδώ είναι το πολυπάκ. Παίρνουμε με την κουτάλα. Ίσα ίσα, έτσι εδώ. Κάτσε, είτε, έτσι, όταν είσαι μόνος στο σπίτι και δεν έχεις βοήθεια. Και το βάζεις μέσα. Τόσο πιστεύω φτάνει, άντε άλλο λίγο και το κλείνεις και το βάζεις στην κατάψυξη. Αυτό είναι λοιπόν εδώ πέρα. Το είδατε, έτσι θα κάνετε και με τα υπόλοιπα. Τα λέμε σε λίγο που θα δείτε πως φτιάχνω το αυγό λέμονο. Λοιπόν παιδιά, εδώ είναι τα δύο αυγά, δύο λεμόνια. Τα άλλα λεμόνια τα έχω για τη γαλατόπιτα, θα σας εξηγήσω μετά. Θα τα στύψω εδώ στο στίφτη. Θα τα ρίξω μέσα και θα είναι έτοιμο το φαγητό. Θα σας δείξω και το αποτέλεσμα. Λοιπόν παιδιά, να το αποτέλεσμα, έτοιμο το αυγό λεμονό μας εδώ πέρα το φαΐ. Καλή μας όρεξη σε μένα και τον Παύλο και σε εσάς όσες το φτιάξετε ή όσοι, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Το απόγευμα θα φτιάξουμε και την γαλατόπιτα. Καλησπέρα παιδιά, η ώρα είναι 6 και 10 και θα φτιάξουμε τη γαλατόπιτα. Άκουσα τον Παύλο. Γεια σου, Παύλε. Γεια σας, γεια σας. Μην με δείξεις τώρα πώς είναι. Δεν σε δείχνω, είσαι τη δουλειά, ναι. Έχει μόλις σχόλασε. 6 και 7 είναι. Ναι, λεπτομέρειες. Θα μάθει να μιλήσει, στα παιδιά, δεν με αφήνει. Λοιπόν. Όχι, γιατί να λες ακριβώς την ώρα. Λοιπόν, θα σας δείξω τα υλικά που θα χρειαστούμε για τη γαλατόπιτα. Πάμε να σας τα δείξω. Λοιπόν, θα χρειαστούμε ένα μπουκάλι γάλα φρέσκο, ένα λίτρο. Σμιγδάλι και ψηλό και χονδρό, δύο αυγά, κανέλα, θέλει χυμό λεμονιού και ξύσμα, θέλει και πορτοκάλι, αλλά εγώ δεν έχω πορτοκάλι, ζάχαρη και την κατσαρόλα εδώ πέρα και πάμε να σας δείξω πώς γίνεται. Παιδιά, το βλέπετε εδώ, το γάλα έβρασε και έχω βάλει δύο κούπες του τσαγιού, δηλαδή μια τέτοια κούπα, σμιγδάλι χοντρό και σμιγδάλι ψηλό και δύο κούπες τέτοιες που σας έδειξα ζάχαρη και το έχω πάνω στο μάτι μέχρι να πήξει και θα ρίξω τα αυγά, το χυμό του λεμονιού και το ξύσμα του λεμονιού, το βούτυρο και το βάλουμε στο φούρνο να γίνει. Θα σας πω και τη συνταγή μετά. Θα σας την πω εννοείται για να μπορείτε να την κάνετε, βλέπετε αρχίζει και πίζει. Άντε, καλή μας επιτυχία σε όλες και σε όλους όσοι τη φτιάξετε. Να είμαι κι εγώ, λοιπόν, θα πούμε τώρα και για το φαΐ του αρακά, τη συνταγή και της γαλατόπιτας
και για τις ντομάτες όλα. Έτσι θα τα πούμε αναλυτικά, γιατί τα έκανα γρήγορα τσαπάπα, ξέρετε, το οποίο τα μαγειρεύω εγώ, είμαι αστραπάστρα. Λοιπόν, στον αρακά κόβουμε ένα μεγάλο κρεμμύδι. Βάζουμε και κρεμμυδάκι φρέσκο και άνηθο, άμα θέλουμε. Εγώ έκανα λίγο έτσι μια αλλαγή και βγήκε. Μ' άρεσε να κάνω αλλαγές κι αυτά. Και τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι με το λάδι. Μετά, τι άλλο κάνουμε. Κόβουμε τις καθαρές πατάτες, τις κόβουμε, καροτάκι, άνηθο. Βάζουμε και λίγο φρέσκο κρεμμύδι, άμα θέλουμε κτλ. Τι άλλο κάνουμε. Ρίχνουμε τον αρακά μέσα να τσιγαριστεί μαζί με το κρεμμύδι, τις πατάτες, το καρότο. Τα περνάμε όλα ένα χέρι και αυτά, άνηθο και μαϊντανό και ό,τι θέλετε σε πρασινάδα, δεν υπάρχει θέμα. Και βάζετε νερό μέχρι σαν να καλύψει το φαγητό και τα αφήνετε για 40 λεπτά να γίνει. Θα δοκιμάσετε αν η πατάτα και ο αρακάς είναι έτοιμος. Εγώ δοκίμασα και το καρότο και ήταν όλα έτοιμα. Μετά, 2 με 3 λεμόνια αναλόγως πόσο θέλετε να έχετε τη γεύση του λεμονιού στο φαγητό. Και 2 αυγά τα χτυπάτε μαζί όλα και τα ρίχνετε μέσα στο φαγητό. Και το να κατέβετε, αν το έχετε κατεβάσει από τη φωτιά, για να μην σας κόψει και γίνει χάλια. Είδατε, εμένα σας το έδειξα, δεν μου έκοψε. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Και είναι έτοιμο το φαΐ βασικά. Να μην βλέπετε εδώ πέρα να έχω ανάψει τσιγάρο, γιατί έχω να καπνίσω αρκετές ώρες. Δεν θα με δείτε να καπνίζω βέβαια τώρα, απλά το έχω ανάψει. Λοιπόν, τώρα όσο για τη σάλτσα μου. Πάρετε και αγοράζετε ντομάτες που είναι έτσι λίγο μαλακές ή κάποιες που κοντεύουν σχεδόν να σας χαλάσουν. Τις πλένετε καλά-καλά, βγάζετε τη φλούδα, τις κόβετε σε κομμάτια, τις βάζετε στο μούρτι ή στο drift αναλόγως. Ας πούμε, οι ντομάτες μας, όπως το είχα πει και πιο νωρίς, το κάνουν στο drift. Εγώ το κάνω στο μούρτι, σαν πιο νέα νοικοκυρά κτλ. Και πήρα 2 πιπεριές, μια κόκκινη και μια πράσινη φλωρίνη που είναι. Και λίγο σέλινο, τα έκανα όλα μαζί και τα έριξα μέσα στη σάλτσα. Με μένα μου βγήκανε 4 σακουλάκια πολυπάκ. Εσάς δεν ξέρω πόσο θα σας βγουν, θα δείξει. Λοιπόν, τώρα η γαλατόπιτα. Γιατί έχω εδώ τα υλικά, μην νομίζω ότι την ξέρουν καμία δικιά μου συνταγή, όχι. Λοιπόν, θέλει. Είναι γαλατόπιτα χωρίς φύλλο, γιατί γίνεται και με φύλλο. Που σας πω, είναι γέμιση μια ζευτική με του γαλακτομπούρεκου. Αλλά θέλει κάτι παραπανήσια από θυμάμαι υλικά, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, γράψτε. Κότσι και αγόρια. 1 λίτρο γάλα φρέσκο. 1 φλιτζάνι τσαγιού σε μυγδάλι ψηλό. 1 φλιτζάνι τσαγιού σε μυγδάλι χοντρό. 2 φλιτζάνια τσαγιού ζάχαρη κρυσταλλική. 2 αυγά χτυπημένα. 1 βανίλια αν έχετε. Αλλιώς μπορείτε να βάλετε λίγο γαρίφαλο ή κανέλα. 100 γραμμάρια βούτυρο φρέσκο. Δηλαδή είναι κάπου στις 2,5 κουταλιές της σούπας. Ξύσμα και χυμό από 1,5 πορτοκάλι. Βασικά από μισό πορτοκάλι, συγγνώμη. Το ίδιο και πολεμόνι. Εγώ δεν είχα πορτοκαλί, έβαλα μόνο λεμόνι. Ελαιόλαδο, κανέλα, άχνη για το πασπάλισμα. Το ελαιόλαδο το θέλουμε συνήθως για μέσα, αλλά επειδή πιάνει πολύ αδειλά και δεν τρώει τις πιάσεις στο μάχη, καλύτερα βάλτε βούτυρο. Τι το ελαιόλαδο που θέλει να το καλύψουμε στο ταψί. Καλύτερα αντί για ελαιόλαδο στο ταψί, κάντε πάλι με βούτυρο. Λοιπόν, πάμε στην εκτέλεση. Βάζουμε σε μια κατσαρόλα να ζεσταθεί το γάλα. Όταν ζεσταθεί το γάλα, ρίχνουμε διαδοχικά τα σμιγδάλια. Τη ζάχαρη, τη βανίλια, ανακατεύοντας συνεχώς. Μόλις πήξει, το αποσύρουμε από τη φωτιά και έρχομαι μέσα το ξύσμα του σχημού, το ξύσμα του σχημού, τα αυγά και ανακατεύουμε καλά μέχρι να γίνει το μείγμα με ένα δευτήρι αν έχετε. Δεν ξέρω τι αλλιώς πώς θέλετε να το κάνετε. Τελευταία ρίχνουμε το βούτυρο και ανακατεύουμε πολύ καλά. Λαδώνουμε καλά το πυρέξι με βούτυρο, με λάδι. Εγώ βάλα βούτυρο, δεν θέλω λάδι, το λάδι πέφτει βαρύ. Το ρίχνουμε το περιεχόμενο της κατσαρόλας μέσα στο πυρέξ. Το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο και στους 170 βαθμούς μέχρι να ροδίσει ενδεικτικά κάπου στα 50 λεπτά. Δηλαδή εγώ το έβαλα τώρα, είναι σε 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Είναι 7 παρά 20, στις 7.30 θα είναι έτοιμο το απόγευμα. Και το σερβίρουμε όταν κρυώσει με ζάχαρη, άχνη και κανέλα. Αυτά προς το παρόν. Δεν κλείνει εδώ το vlog. Θα τα πούμε πάλι αύριο με κάτι καινούριο. Καινούργια μαγειρική, κάτι έξω, κάτι αυτά θα δούμε. Τα λέμε λοιπόν αύριο. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη μέρα του vlog και πάλι με μαγειρική και θα φτιάξουμε σήμερα κάτι που δεν το τρώω εγώ. Αλλά θα φτιάξω και κάτι που τρώω εγώ, εντάξει. Προβατίνα με σάλτσα και ρύζι που θέλει ο Παύλος.
Εγώ θα φτιάξω μια σαλάτα μαρούλι, γιατί είπαμε προσέχω τη διατροφή μου και έχω χάσει αρκετά κιλά. Με λίγο κρέας και αρκετό είναι για μένα. Ακούτε τη φωνή μου φραχιασμένη, ναι, τι σου κάνουν τα τσιγάρα. Λοιπόν, ήδη έχω βάλει την προβατίνα να βράζει, βλέπετε και την κατσαρόλα. Θα σας πω τη διαδικασία απλά. Είναι προβατίνα, το κόβετε κομμάτια κτλ. Γιατί μας πάρει κανείς τηλέφωνο και χτυπήσει το κινητό μέσα στη μέση του βίντεο. Λοιπόν, γιατί βράζετε για αρκετή ώρα μέχρι να μαλακώσει, βάζετε σάλτσα, αλάτι, πιπέρι. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε μυρωδικά. Εγώ το συνοδεύσω με ρύζι, βασικά λίγο με άγριο ρύζι. Είναι πάρα πολύ νόστιμο, έχω ξαναφάει. Βασικά το φάω, ο Παύλος το φάει, αλλά σας λέω, είναι σωστινιστό, πρέπει να δω και τη μάρκα, δεν τη θυμάμαι τώρα, αλλά είναι πολύ καλή. Λοιπόν, το αφήνουμε να βράσει, κανονικά έτσι για καμιά ωρίτσα, τώρα είναι ας πούμε 9:30, νομίζω και σας λέω καλημέρα. Αλλά εγώ ξύπνησα τις 5, δεν έχει να κάνει, τώρα επαναγυρίσω το βίντεο για να ανοίξει και το μάτι. Λοιπόν, και θα έχουμε και τη συνθεσία στη συνέχεια πώς το κάνω, αν και είναι απλό, δεν είναι δύσκολο, θα σας το δείξω εξυρβηρισμένο την ώρα που θα το φάει ο Παύλος κτλ. Και ελπίζω να σας αρέσει. Το νιά που ακούτε είναι η Λίλιαν. Τι είναι η Λίλιαν? Και πεινάνε, έχουν φάει δύο φορές σήμερα. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο για να σας δείξω πώς βάζουμε μέσα τη σάλτσα, το λάδι, τα πιπέρια και αυτά. Όλα, σας δείξω και πώς γίνεται και το ρύζι. Δεν σας έχω δείξει ποτέ, μα τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, να είμαστε ξανά εδώ πέρα. Έχει βράσει η προβατίνα. Το αγαπημένο φαγητό του Παύλου είναι γενικά το αρνίκι με πρόβατα και αυτό τα λατρεύει. Θα σας δείξω τώρα πώς θα γίνει που βάζουμε κρεμμυδάκι μέσα σε σαλτσίτσα και αυτά. Και το ρύζι αργότερα για να είναι ζεστό, γιατί άμα παγώσει το ρύζι δεν τρώγεται. Ενώ αυτό πρέπει, θέλει να πάρει και την πράση μέσα το λαδάκι του κτλ. Πάμε να σας δείξω. Βλέπετε εδώ παιδιά, έχει βράσει, την έχω τρυπήσει με το πιρούνι, όντως έχει μαλακώσει. Και εδώ έχω το κρεμμύδι, λάδι, πελταία, αλάτι, πιπέρι. Και θα κόψουμε το κρεμμύδι για να τσιγαρίσουμε. Βλέπουμε, αν και βραστεί, θα τσιγαρίσουμε τέλος πάντων. Πάμε να σας δείξω πώς γίνεται όλο το υπόλοιπο. Λοιπόν, παιδιά, έπλανε η κατσαρόλα εννοείται, σιγά με την άφηνα άπλητη. Έχω βάλει το λάδι. Έτσι το βλέπετε που αρχίζει και ζεσταίνεται, να κάψει. Θα ρίξουμε μέσα το κρεμμύδι, θα τσιγάρσουμε μαζί την προβατίνα, Παναγία μου. Και μετά θα ρίξουμε και τα υπόλοιπα. Μισό λεπτό, σας το. Έχουμε βάλει το κρεμμύδι, το βλέπετε. Έβαλα το μισό κρεμμύδι, γιατί άμα το βάλω ολόκληρο δεν. Το άλλο μισό το βάζω σε ένα πολυβάκι και το βάζω στο ψυγείο για κάποιο άλλο φαγητό. Θα αφήσουμε λίγο να χρυσαφίσει. Θα ρίξουμε μέσα την προβατίνα. Και σάλτσα, αλάτι, πιπέρι και το αφήσουμε να γίνει. Έχω ρίξει μέσα την προβατίνα, το βλέπετε. Και έχω κρατήσει λίγο ζουμό. Αυτό το ρίξουμε μέσα μαζί με τον πελτέ, αλάτι, πιπέρι και λίγη κανέλα. Και το αφήσουμε να γίνει και να δέσει. Δεν θέλει πολύ νερό να γίνει νερό μπλούκι. Τώρα μια στιγμή θα σας τα εξηγήσω όλα. Λοιπόν, να είμαι πάλι μαζί σας. Ακούτε από μέσα και μουσική. Είναι ένα αγαπημένο μου συγκρότημα που το έψαχνα καιρό να το βρω. Θα πεις τώρα τι vlog μαγειρικής είναι αυτό. Και γενικά και μας μιλάς και όλες και για μουσική, γιατί από όλα έχει μπαξές, γιατί έτσι θα λέγεται και ο τίτλος. Το συγκρότημα αυτό είναι το αγαπημένο μου και λέγεται Army of Lovers. Το ψάχνα πάρα πολύ καιρό να το βρω και τελικά το βρήκα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο φαγητό. Είδατε, κόψα το κρεμμύδι, το μισό ήταν μεγάλο. Έχω πάει και πάνω και εγώ μεγάλα κρεμμύδια. Και το ξυλοκόβετε, το τσιγαρίζετε με το λάδι, ρίχνετε μέσα την προβατίνα. Βάζετε λίγο νερό, κρατάτε από. Πώς θα το πω τώρα. Από το νερό που έχει βράσει με το κρέας. Λίγο, όχι πολύ, σα ίσα να καλύψει. Βάζετε μέσα το νεράκι, μόλις τσιγαρίσετε λίγο το κρέας έτσι και έχει πάρει. Αφού ξέρετε το έχει βράσει. Το ξανατσιγαρίζει για τη γεύση. Για να φύγει η μυρωδιά του προβάτου. Λοιπόν, βάζεις σάλτσα. Θες τα βάζα τη σάλτσα αυτή που σας έδειξα προχθές που έφτιαξα, αλλά δεν ξέχασα να την βγάλω και δεν ξεπάγωσε. Άρα έβαλα πελτέ, λάδι, αλάτι, πέρι, λίγη κανέλα κίμινο και ένα φύλλο δάφνης για γεύση και κόκκους πιπεριού για νοστιμιά. Το κάνω δηλαδή όπως το κάνουν στην πόλη, αν και δεν είμαι από την πόλη, αλλά επειδή του Παύλου του αρέσουν τα πολιτικά φαγητά, γι' αυτό και το κάνω.
Λοιπόν, και το αφήνουμε να γίνει μέχρι να δέσει σάλτσα. Και γίνεται πάρα πολύ νόστιμο. Ελπίζω όσα παιδιά το κάνετε, αγόρια, κορίτσια, γιατί πολύ γι' αυτό το κάνω αυτό. Είναι κάτι, ας πούμε, σαν μαθήματα σε κοπέλες που δεν ξέρουν να μαγειρεύουν ή σε φοιτητές και φοιτήτριες. Να μάθουν να μαγειρεύουν. Περιμένουν τη μαμά και... ή από μια αδερφή από καμία που έξω τα delivery να πλύνουν τα χρυσά. Πρέπει να μάθετε να μαγειρεύετε όλοι μόνοι σας. Δεν είναι κάτι το δύσκολο. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τι είπα για το κινητό ειδοποιήσεις. Το κινητό, ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο που θα σας δείξω πώς γίνεται το ρύζι. Θα σας δείξω και πώς κάνω εγώ τη σαλάτα που τρώω. Και θα δούμε και αν θα κάνω και κανένα γλυκό, δεν ξέρω. Ήδη κάνα την καλατόπιτα. Θα δούμε. Και γενικά θα μιλήσουμε κιόλας. Περιμένω και επισκέψεις κάτι φίλες μου να έρθουνε. Να πιούμε καφέ. Δεν μου πάνε τα απογευματάκια θα έρθουνε. Λοιπόν, άρα παιδάκια μου τα λέμε σε λίγο. Θα σας δείξω πώς θα φτιάξω το ρύζι και πώς θα φτιάξω και τη σαλάτα μου. Τα λέμε σε λίγο. Γεια σας. Να είμαι πάλι εδώ πέρα. Λοιπόν, όπως σας υποσχέθηκα, θα σας δείξω πώς θα φτιάξω τη σαλάτα μου. Θα βάλω μαρούλι, ντομάτα, πιπεριά και αγγούρι. Και μέσα θα βάλω ψιλοκομμένο χοιρινό που μου έχει μείνει την πρώτη φορά που έκανα σουβλάκια. Το κάνω σαν σίτζαρ. Θα μου πει το σίτζαρ θέλει κοτόπουλο. Δεν έχει σημασία. Εγώ έχω χοιρινό. Αυτό θα βάλω. Και θα σας δείξω πώς γίνεται. Πάμε να δείτε. Έχω εδώ το μπολ, τα υλικά μου, το κρέας. Θα κόψουμε την ντομάτα κτλ. Και θα δείτε το αποτέλεσμα, έτσι. Γιατί με ένα χέρι που είμαι μόνη μου δεν μπορώ να το κάνω. Λοιπόν, θα δείτε το αποτέλεσμα σε λίγο. Παιδιά, έτοιμη σαλάτα μου. Ναι, είναι μεγάλο μπολ γιατί δεν διφόλευε αυτή σήμερα. Έχω Χριστός και Παναγία. Δύο μέρες όμως. Είδε μαρουλάκι, αγκουράκι, πιπερίτσα, ντοματούλα. Έχω βάλει και το χοιρινό μέσα, το έχω ανακατέψει. Και είναι έτοιμο. Θα σας δείξω σε λίγο και το ρύζι, γιατί ακόμα δεν το φτιάξω. Περιμένω να έρθει ο Παύλος από τη δουλειά. Όσες και όσοι τα φτιάξετε, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Λοιπόν, παιδιά, η ώρα είναι 7 και θα φάμε τώρα για μεσημέρι. Έφτιαξα το ρύζι, θα σας το δείξω, αλλά μετά θα σας πω και πώς το έκανα κτλ. Και έβρασα και αυγά και έβαλα στη σαλάτα μου και τηγανίζω και λίγες πατάτες. Πάμε να σας δείξω το ρύζι. Να το ριζάκι, οι πατατούλες και η σαλάτα. Καλή μας όρεξη, παιδιά. Και εύχομαι καλή επιτυχία και σε εσάς για όλα αυτά εδώ πέρα. Ξέχασα να σας δείξω το φαγητό. Έχω ανοίξει το φακό, λοιπόν. Αυτό είναι το ριζάκι με την προβατίνα και τη σαλτσούλα. Έτοιμο, πεντανόστιμο. Όσοι το φτιάξετε και όσες. Καλή σας όρεξη, όπως είπα και προηγουμένως στο προηγούμενο κομμάτι που μου είδατε που μαγείρευα ακόμα. Τα λέμε πιο μετά. Γεια σας! Καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, είναι η τέταρτη και τελευταία μέρα του vlog μαγειρέματος. Θα σας κάνω μαγειρική, θα φτιάξουμε πουρέ. Καλό πουρέ, σας έχω ξαναφτιάξει. Θα το ξαναφτιάξουμε για όσους δεν έχετε δει. Και θα κάνω πάλι αυτό το χοιρινό που είχα φτιάξει στο τηγάνι, αλλά τώρα θα το κάνω στην κατσαρόλα. Πάλι με πιπεριές, μουστάρδα κτλ. Δεν θέλω σάλτσες και αυτά τα αποφεύγω. Και θα φτιάξω και αυγόψωμα. Και θα τελειώσει κάπου εδώ το vlog. Γιατί περιμένω κόσμο σήμερα, αρκετό κόσμο θα έρθει παρέα στο σπίτι. Και δεν θα προλάβω να γυρίσω άλλο κομμάτι. Και θα τα πούμε... όταν... Παιδιά, συγγνώμη, ήταν το παιχνίδι μου. Γεια σας, παιδιά. Παίζει παιχνίδι ο Παύλος, να είναι τραυματισμένος, έχει το πόδι του. Με κοιτάει. Έχει χτυπήσει, παιδιά, το πόδι του ο Παύλος και... εντάξει, ελπίζω να του περάσει. Είναι τα δύο μέρες που κάθεται. Λοιπόν, θα κάνουμε μαγειρική, θα σας δείξω και τα αυγόψωμα. Και θα τελειώσει εδώ το vlog, όπως είπαμε. Λοιπόν, πάμε να δείτε τα υλικά. Και πώς το κάνουμε όλο αυτό. Λοιπόν, παιδιά, έχω μια πιπεριά κόκκινη φλωρίνης, μια πράσινη, μια καυτερή λίγη, σέλινο, το κρέας που είναι εδώ πέρα, την κατσαρόλα με το τηγάνι που θα, και το κρεμμύδι μέσα, λαδάκι και εδώ είναι το ψωμάκι που θα κάνω το αυγόψωμα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσω και σας δείχνω σιγά σιγά πώς γίνεται. Λοιπόν, παιδιά, έχω βάλει το κρεμμύδι, τις πιπεριές,
το σέλινο. Βασικά δεν είναι σέλινο, είναι γιόζιμο, συγγνώμη. Θα σιγαριστούν όλα αυτά, θα βάλω και το χοιρινό να γίνει. Και το κάνουμε μουστάρδα και πουρέ που είπαμε. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και το χοιρινό μου, λοιπόν. Να το και το χοιρινό, μπήκε μέσα καλά με ένα χέρι, δεν μπορώ να κάνω δουλειά. Απλά σας δείχνω πώς το κάνουμε. Εντάξει, καλά που έχω και το ποδαράκι για την κάμερα. Να μπορώ να κρατάω το κινητό. Έτσι να κάνουμε. Δεν μπορώ να πάρω ολόκληρο ματσούκι την κάμερα και να κάνω το βίντεο. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, θα τα αφήσουμε ένα γκριζέρ να γίνει και θα βάλουμε μέσα αλάτι, πιπέρι, μουστάρδα και λεμόνι. Τα λέμε λοιπόν σε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, οι πατατούλες μου είναι έτοιμες. Θα τις λιώσω. Θα βάλω μέσα ένα ποτήρι γάλα. Και βούτυρο, δύο κουταλιές της σούπας και αλάτι και λίγο πιπέρι και είναι έτοιμο. Και θα σας πω τώρα πώς γίνονται και τα αυγόψωμα και θα σας τα δείξω απλά έτοιμα. Μισό λεπτό. Να είμαι και εγώ ξανά εδώ πέρα. Ουψ. Εκεί δεν καθόμουν καλά η κάμερα. Λοιπόν, πάμε να σας πω με λεπτομέρειες τι έκανα. Για το κρέας, λοιπόν. Βάζουμε ένα κρεμμύδι, το τσιγαρίζουμε. Αυτή τη φορά δεν το έβρασα. Όχι, αυτά ήταν υγιή, εντάξει. Λάθος. Κατευθείαν, δεν το βράζεις το χοιρινό, το τσιγαρίζεις με το κρεμμύδι, έριξα μέσα πιπεριές, μία φλόρινη σκόκκινη, μία πράσινη και μία μισή καυτερή, έτσι να είναι λίγο πικάντικο το φαγητό. Τι άλλο, αλάτι, πιπέρι, μουστάρδα, δυο λεμόνια, φρέσκα εννοείται, μην βάζετε λεμόνι, δεν αξίζει. Τι άλλο, ναι, λοιπόν, και το αφήνουμε να σιγοβράσει μέχρι να δέσει όλο και να έρθει το ζουμάκι ίσα να καλύπτει το κρέας και το κατεβάζουμε. Τώρα για όσοι και όσες δεν ξέρετε για το μπουρέ, παίρνουμε πόσες πατάτες, ένα άτομο, δύο άτομα, ίσα δεν ξέρω τώρα πώς και τι θέλετε. Εγώ βάζω 10 πατάτες γιατί είναι για 4 άτομα. Τώρα εσείς αν είστε ένα άτομο, θα βάλετε μια. Δύο πατάτες. Λοιπόν, να το κάνετε αυτό για να πουρές δεν χαλάει. Για δύο μέρες κρατάει. Βασικά την πρώτη μέρα, γιατί τη δεύτερη κρατάει γιατί έχει μέσα γάλα, βούτυρο και αυτά. Για μία μέρα κρατάει, ας πούμε, εντάξει. Εγώ πάντως βάζω 10 πατάτες, 2 κουταλιές σούπας βούτυρο, αλάτι, πιπέρι. Καλά, ο Παύλος θέλει πολύ αλάτι. Δεν του βάζω όμως γιατί δεν μπορώ τα λύσα. Αυτός θα θέλει, άλλη μοιρά, τι να τον κάνουμε. Και κυρία μου που μου είσαι κάνει έχεις βάλει σε καραντίνα με τα αλάτια, μιλάς και από πάνω. Να, τους κάτσε πούτος, να σας τον δείξω λίγο μια στιγμή. Γεια σου Παύλο. Γεια σας παιδιά. Για άλλη μια φορά. Φτιάχνει το σαλόνι παιδιά, προσπαθεί να το διορθώσει. Δεν κάθεται κάτω σε μια μεριά, παρόλο που έχει το πόδι του. Κάτσε κάτω ρε. Να σου κάθεσαι. Τσα. Κουκούτσα. Γεια σου Παύλο. Γεια. Παίζει το παιχνίδι του. Όχι μη. Να και το σαλόνι μας παιδιά, απλό και μικρό. We are the salon. Στο σαλόν. Πάμε λοιπόν ξανά. Alone. Λοιπόν, είδατε για τον Παύλο και τα λοιπά και τα λοιπά. Είπαμε το μπουρέ, είπαμε το χοιρινό πως γίνεται. Τώρα, ναι, βασικά το μπουρέ δεν σας τον είπαμε. Αν είσαστε αρκετά άτομα, 10 πατατούλες, 2 κουταλιές σούπας βούτυρο, αλάτι, πιπέρι και ένα ποτήρι γάλα. Ευαπορέ, όχι αραιωμένο. Τώρα, αν είστε ένα άτομο και θέλετε μόνο για 2 πιάτα, θα κάνετε βάλετε 2 πατατούλες. Μη σου πω 3. 3 καλύτερα είναι. Τι άλλο. Μία κουταλιά βούτυρο αντί για 2 και το μισό ποτήρι του νερού γάλα. Όχι ολόκληρο. Και το κάνετε και αυτά. Λοιπόν, τώρα θα σας πω για τα αυγόψωμα, γιατί δεν θα προλάβω γιατί θα παρέα κτλ. Θα σας πω πώς γίνονται. Γίνονται με 2 τρόπους. Με ψωμί του τόστ, που λένε ότι είναι το γαλλικό τόστ, είναι και το ψωμί το κανονικό. Το κανονικό το κάνουμε όταν θέλουμε κάτι σαν κολατσιό, κάτι σαν αυτό. Εντάξει, τώρα εγώ θα τα κάνω, δεν έχω ψωμί του τόστ. Αύριο θα πάω στο σούπερ μάρκετ και θα έχετε και σούπερ μάρκετ χόλ μέσα εδώ πέρα. Να προλάβω, άρα το βίντεο θα ανέβει βράδυ. Καλά, έτσι. Όπως πάντα. Τι άλλο. Τι άλλο. Α, ναι. Λοιπόν, 2 αυγά. Και γάλα τώρα μισό κουτί. Λίγο αραιωμένο, λίγο. Αλάτι, πιπέρι. Τα πέντε και τα βάζετε μέσα. Βάζετε το λάδι να κάψει. Και θα τη να κάνει μια ωραία κρούστα. Έτσι να ξαφίσει. Και είναι έτοιμο. Εγώ θα σας τα δείξω έτοιμα. Δεν ξέρω τι θα τα φτιάξω. Θα τα φτιάξω πάντως. Τώρα, αν τα καταφέρω σήμερα, είναι και η αυριανή μέρα. Να το πάμε Πέμπτη που έλεγα η τελευταία μέρα. Άντε, το πάμε Πέμπτη μέρα έτσι και αφού βράδυ ξαλφανεύει το vlog, δεν με πειράζει, δεν με ενοχλεί καθόλου.
Λοιπόν, θα τα πω λοιπόν. Όχι τώρα. Πιο μετά για να σας καληνυχτήσω και ίσως θα φτιάξω τα αυγόψωμα ή αλλιώς αύριο που θα είναι το οριστικό κλείσιμο του vlog. Τα λέμε, γεια σας! Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε, πώς είσαστε? Λοιπόν, τελικά αποφάσισα να σας δείξω πώς γίνονται τα αυγόψωμα. Ήδη γίνονται εκεί πέρα. Εκεί θα είναι το τελευταίο κομμάτι στο βίντεο, αυτό βασικά το πρώτο τελευταίο. Και θα κλείσει εδώ το vlog μαγειρικής, θα το πούμε, ή αλλιώς όπως θα το πω εγώ. Από όλα έχει μπαξίς, γιατί έτσι θα λέγεται το βίντεο. Πάμε να σας δείξω πώς γίνονται. Αν και σας έχω πει, να τα δείτε κιόλας. Εδώ στη λεκάνη έχω βάλει φέτες ψωμιού, ψιλοκομμένες, κάποιες μου σπάσανε. Και έτσι έχω βάλει με αυγό, γάλα, αλάτι και πιπέρι. Για να τις βρέξω. Και εδώ να τες, είναι τι σκοντεύουν να βγουν. Όταν ροδίσουν λοιπόν λίγο έτσι, θα τις βγάλετε. Θα σας τα δείξω και έτοιμα, όταν θα είναι έτοιμα, να τα δείτε το αποτέλεσμα. Παιδιά, να τα αυγόψωμα είναι έτοιμα και με το αυγό που μου περίσσεψε, έκανα μια ομελέτα με λίγο πελτέ μέσα. Στραπατσάδα ήθελα, αλλά δεν είχα το χρόνο να κάτσω να τρίψω ντομάτες και να κόψω. Εντάξει, και αυτό και μια χαρά είναι. Τα λέμε λοιπόν, παιδιά, σε λίγο, στο κλείσιμο του βίντεο. Λοιπόν, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αυτό ήτανε. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο βγήκε. Θα το δω στην πορεία. Ελπίζω να σας άρεσε τις συνταγές και τα φαγητά και η γαλατόπιτα και τα αυγόψωμα και τα λοιπά. Και λίγο που μιλήσαμε για αυτά λίγο. Τα μέρη που είδατε, που πήγα το καλοκαίρι. Θα έχει και άλλα προς το αργότερο το χειμώνα. Θα δούμε πρώτα ο Θεός. Έχει ο Θεός. Τι άλλο θα έχει? Αυτά. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστώ. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, ένα like, ένα dislike, ένα σχόλιο από κάτω αν σας άρεσε και δεν σας άρεσε το βίντεο, όλα είναι δεκτά. Και τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα καινούριο βίντεο. Γεια σας!